σε αυτά τα 90 αγωνιστικά λεπτά που θα ξεκινήσουν σε λίγο. Το ντέρμπι που ξεκίνησε, ο Τζόρτσεβιτς άλλαξε με τον Ίβιτς στη σέντρα Ολυμπιακός. Γιοργάτος. Ο Πασαλής. Γιανακόπουλος. Δεξιά κινείται ο Μπάντοβιτς. Καλύψει ο Λαγωνικάκης, η σέντρα από τον Μπάντοβιτς. Ο Κολετσιδάκης με δυσκολία. Ο Στράτος Αποστολάκης. Το παιδί του Παναθηναϊκού στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Και από την άλλη του Ολυμπιακού. Αλλά θα λίγο πριν από το τέλος, ένα πεντάλεπτο δηλαδή, πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Πολύ μακρινό σουτ, κάποιες φωτιές στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, εκεί που υπάρχουν πάντως αστυνομική δύναμη και είναι εύκολη η κατάδοση τους, τουλάχιστον τώρα που δεν έχουν πάρει και μεγάλη έκταση. Βλέπετε εκεί δίπλα τους άνδρες των αστυνομικών δυνάμεων. Ο Μάλα μας, τον Μικέλης, τώρα στηρίζει τη λήξη του πρώτου 45 λεπτού που στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια. Είναι ένας παίκτης της μεσαίας γραμμής, ο Νορβηγός, που αν κρίνουμε από την απόφαση του Βασίλη Δανίλ, δεν ικανοποίησε με την απόδοσή του σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Έτσι τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο παίρνει ο Λιμπερόπουλος. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Το Μάλα Ματαμικέλη έτοιμο να σφυρίξει την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Σέντρα είναι για τον Παναθηναϊκό, με τον Λιμπερόπουλο και τον Βασέχα, και τώρα τον Γεωργιάδη του Σάβα. Έπιασε πάνω του ο Τζόρτσεβιτς. Εντάξει, υπάρχει ανταλλαγή φωτοβολίδων στην εξέδρα. Γεωργάτος. Ελπίζουμε ότι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο κόσμος θα δει το παιχνίδι και θα ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Λιμπερόπουλος. Κράτησε ο Λιμπερόπουλος, άλλαξε κατά τον Γεωργιάδη του Σάβα. Η σέντρα από τον Γεωργιάδη στην περιοχή. Απομάκρυνε η αμυντική του Ολυμπιακού. Εντάξει, η κατάσταση έχει αρχίσει να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Από αυτές τις φωτοβολίδες φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί και ένας φίλαθλος του Ολυμπιακού. Βλέπετε εδώ υπό την συνοδεία αστυνομικών μεταφέρεται εκτός γηπέδου. Από αυτές τις φωτοβολίδες που ρίχνονται με το όπλο οι οπαδοί του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού εδώ και μερικά λεπτά έχουν αρχίσει να εξφρενιδονίζουν οι μεν στους δε και αντίστροφα. Το παιχνίδι έχει σταματήσει και βλέπετε τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών στην προσπάθεια τους να κατευνάσουν τα πνεύματα. Γιοργάτος με τον Πασαλή, από εδώ είναι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια απέναντί τους είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού που έχουν ξεκινήσει αυτή την ρήψη των βεγγαλικών και των φωτοβολίδων. Ο Γιοργάτος προς το μέρος των οπαδών του Ολυμπιακού και από την άλλη πλευρά ο Γεωργιάδης του Σάβα κάνουν τις ίδιες προσπάθειες έτσι ώστε να κατευνάσουν τα πνεύματα. Ποδοσφαιρό που είναι η γιορτή και όχι πόλεμος, αλλά ποιος μπορεί να το πει σε όλους αυτούς που προκαλούν όλες αυτές τις καταστάσεις στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Καταστάσεις όπως αυτή που βλέπουμε εδώ. Ο Μικέλης τώρα αποφασίζει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Out την μπάλα. Αλλά βεβαίως αυτό που φαίνεται είναι ότι η βεντέτα ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού δεν έχει να τελειώνει, καθώς φαίνεται ότι για άλλη μια φορά κάποιοι κατάφεραν με τρόπο που μόνο ήδη γνωρίζουν να περάσουν όλα αυτά στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, με τα βεγγαλικά, τις φωτοβολίδες και τα αρέστα. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Φάουλ που έγινε πάνω στον Τζόρτζεβιτς. Μεταξύ έχουν μπει αρκετοί οπαδοί και των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο και ξεκινήσει ένα πετροπόλεμο και με φωτοβολίδες και βεβαίως ο Τεβεκέλης δεν το έχει αντιληφθεί αυτό, καθώς τώρα οι δυνάμεις αστυνομίας προσπαθούν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να σταματήσουν όσους έχουν μπει μέσα στο γήπεδο. Βλέπετε εδώ ένα πλάνο από τα επεισόδια που εξελίσσονται στο στίβο του Ολυμπιακού Σταδίου. Καρέκλες και μετά όλα αυτά που διαθέτουν όλοι αυτοί. Μπάντοβιτς στο μεταξύ στο παιχνίδι, η σέντρα έκοψε ο Κολιτσιδάκης. Παρά δεν έφτασε ποτέ στο Νίβιτς και στη συνέχεια γίνεται φάουλ. Βλέπετε εδώ ποια εικόνα επικρατεί πίσω από την εστία του Κυριάκου Ντοχούρογλου, όπου αρκετοί αστυνομικοί σπέβδουν τώρα προς τα εκεί για να επιβάλλουν την τάξη.
Πάντως ο κόσμος που βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο γίνεται όλο και περισσότερος. Τώρα το Χούρογλου απομακρύνει. Μόνο εγώ ότι δεν έχω συνηθίσει να κάνω ταυτόχρονα δύο περιγραφές και ποδοσφαιρικού αγώνα αλλά και των επεισοδίων που διαδραματίζονται στο στίβο του Ολυμπιακού Σταδίου. Εδώ βλέπετε την ατμόσφαιρα που επικρατεί, επεισοδία που γυρίζουν το ποδόσφαιρο πολλά χρόνια πίσω. Είναι δυστύχημα για κάποιους τέτοιους τύπους που έχουν εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι δυστύχημα για το ποδόσφαιρο όλοι αυτοί εδώ που βλέπουμε στις οθόνες μας. Στο Ολυμπιακό Σταδίο που σήμερα λειτουργεί για πρώτη φορά και ένα κυκλιστό κύκλωμα παρακολούθησης όλων αυτών που διέκοψαν το παιχνίδι. Μαλαμάστε Βεγγέλης έχει διακόψει το παιχνίδι. Εδώ οι δυνάμεις της αστυνομίας και η προσπάθεια η απεγνωσμένη των παιχτών του Ολυμπιακού από τη μια πλευρά αλλά και του Παναθηναϊκού από την άλλη να ηρεμήσουν, μήπως και ηρεμήσουν όλοι αυτοί οι χουλιγκάνοι που καταστρέφουν το δύσμηνο το ποδόσφαιρο. Εδώ ο Ήλια Εύβης προσπαθεί να πείσει μερικούς από αυτούς να γυρίσουν στις εξέδρες, χωρίς όμως φαίνεται να το πετυχάνει στην πρώτη φάση. Ο Μαλαμάς Τεβεκέλης που μαζί με τους περισσότερους από τους προσφυγητές έχουν μαζευτεί στη μεσαία γραμμή. Εδώ μια ακόμη εικόνα από το χώρο που έχουν εισβάλει οι οπαδοί του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο, τον Κυριάκο του Χούρουλου και τους άλλους, να προσπαθούν να τους πείσουν ότι πρέπει να αποχωρήσουν για να εξελιχθεί ομαλά το παιχνίδι. Τα εκκλήσεις από τα μεγάφωνα του Ολυμπιακού Σταδίου, γιατί ο Μαλαμάς Τεβεκέλης έδωσε τέτοια εντολή στον παρατηρητή. Θα διακοπεί το παιχνίδι σε περίπτωση που τα επεισόδια αυτά φέρνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Επεισόδια που ξεκίνησαν, εδώ μια αλλαγή του Κασουμπάκη, του Καραφιάλη. Επεισόδια που ξεκίνησαν από τη ρήψη με τα όπλα αυτών των φωτοβολίδων από τους οπαδούς του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού και ανάποδα, δεν ξέρω ποιος ξεκίνησε πρώτος αυτή τη βεντέτα και που επεκτάθηκαν σε ένα σημείο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είδαμε το Μάλαμα Τεβεκέλη μαζί με τον Γιώργο Μπίκα. Είναι απορίας άξιο παρά τα τόσο μεγάλα μέτρα, τα αστυνομικά μέτρα που υπήρχαν, πώς κατάφεραν όλοι αυτοί οι οπαδοί των δύο ομάδων να περάσουν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου με αυτά τα όπλα, τις φωτοβολίδες και να δημιουργήσουν, να προκαλέσουν μάλλον την εικόνα αυτή του χάους που βλέπουμε μπροστά μας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το ντέρμπι που έχει διακοπεί από αυτά τα επεισόδια που εξελίχθηκαν στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, μάλλον λίγο πριν από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, επεκτάθηκαν στη συνέχεια. Μια δημιουργία των ομάδων προσπάθησε να φτάσει προς εκείνη την κατεύθυνση, δεν τα κατάφερε. Και τώρα φαίνεται ότι έχει ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο όσον αφορά στην είσοδο των οπαδών του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν φύγει από την άλλη πλευρά, είναι ήρεμα τα πράγματα. Πάντως συνεχίζονται αυτές οι δολοφονικές ενέργειες από κάποιους ανεγκέφαλους που με όπλα πετούν φωτοβολίδες στους οπαδούς. Να ακούσουμε τον Νίκο Καβαλά, καθώς το παιχνίδι έχει ξεκινήσει και πάλι. Κοντά μου έχω τον παρατηρητή του αγώνα, τον κύριο Φιλιππόπουλο. Τι ακριβώς σας είπε ο κύριος Τεβεκέλης? Κάναμε μια προσωρινή διακοπή για να σταματήσουν οι εχθροπαξίες μεταξύ Ολυμπιακών Παναθηναϊκών, καθίσματα, φωτοβολίδες κλπ. Μπήκαν και στον αγωνιστικό χώρο μερικοί να μπουν τα μάτια, να τους βγάλουν έξω και να συνεχίσουμε. Αυτό έγινε. Μίλησε για διακοπή του αγώνα? Όχι, όχι, όχι. Προσωρινή διακοπή του αγώνα. Για προσωρινή διακοπή. Στο βολί. Ακούμε τον Βαγγέλη Μελέκογλου. Ναι, εδώ καταβάλουμε προσπάθειες να βρούμε κάποιους υπεύθυνους της αστυνομίας. Μιλήσαμε με τον διοικητή εδώ του Ολυμπιακού Σταδίου, τον κύριο Σέρα, ο οποίος δεν ήθελε να σχολιάσει κάτι από τα μας παρέμεψε στους ανωτέρους του. Τους αναζητούμε βέβαια. Αν έχουμε κάτι νεότερο, να βγάλουμε κάποιον αστυνομία να μιλήσει, να μας εξηγήσει τέλος πάντων πώς πέρασαν όλα αυτά τα βεγγαλικά φωτοβολίδες, τα πολεμικά όπλα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Νικοπολίδης και δίνει γρήγορα στο λαγωνικάκι. Προβολή από τον Γιαννακόπουλο στην μπάλα, έχω την αίσθηση ότι είναι. Έδωσε φάουλ ο Τεβεκέλης. Απειλούνται νεύρα στον αγωνιστικό χώρο από τον Κολιτσιδάκη που τρέχει και ζητάει τον λόγο από τον Γιαννακόπουλο. Και άλλοι παίχτες Παναθηναϊκού. Τώρα ο Αποστολάκης είναι αυτός που τα λέει εκεί. Τον παίχτη Ολυμπιακού. Απειλούνται γενικευμένα επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο από τους παίχτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Μετά τους οπαδούς, λέτε να δούμε και αυτό. Τους παίχτες των δύο ομάδων έρχονται στα χέρια. Ψυχραιμία αναζητείται από όλους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τι θα γίνει με όλο αυτόν τον κόσμο, αν μέσα στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντες που συντελούν τέλος πάντων στην ομαλή και εξωγήινος αγώνα δεν είναι ήρεμοι και ψύχρεμοι.
Ο Κολιτσιδάκης με τον πρώτο υπόπτη. Είχε και ο Βασίλης Δανίλ στον αγωνιστικό χώρο. Κεφαλιά από τον Κολιτσιδάκη προς τα πίσω. Μπαίνει ο Καραπιάλης στην φάση. Ο Τεβεγγέλης έχει δώσει φάουλ και κόκκινη κάρτα στον Μιλόγεβιτς, που ως τελευταίος παίκτης έπεσε πάνω στον Καραπιάλη. Παναθηναϊκός θα μείνει με 8, καθώς ο Βλάντερ Μιλόγεβιτς είναι ο τρίτος παίκτης των Πρασίνων που αποβάλλεται στο 68. Εδώ είναι ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Αυτός ο Άγγελος Μεσσινάς. Θέλω να συμπληρώσουμε μισή ώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός προηγείται 2-0. Με τα γκολ του Ίβιτς και του Τζόρτζεβιτς στο 4 και στο 71. Παναθηναϊκός που συνεχίζει με 8. Αποβολές του Γκούμα, του Γιουργιάδη, του Χαραλάμπους και του Μιλόγεβιτς. Οι δύο με δεύτερη κίτρινη και ο Μιλόγεβιτς με κόκκινη. Πασαλής του χώρου. Out. Κάποια ακόμη επεισόδια στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Εκεί που βρίσκονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Και μια δημιουργία των ΜΑΤ. Παιχνίδι που συνεχίζεται πάντως. Αν και αρκετοί οπαδοί του Παναθηναϊκού σπέβδουν προς εκείνο το σημείο που υπάρχουν τα ΜΑΤ. Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, με δυστυχία για το ποδόσφαιρο, να επικρατούν τέτοιες καταστάσεις στα γήπεδα που παίζεται το πρωτάθλημα. Είναι τροπή για το ποδόσφαιρο να παρακολουθούμε τέτοιου είδους σκηνές και όχι τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Τα επεισόδια που γενικεύονται τώρα στην εξέδρα που βρίσκονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, καθώς πολλοί κόσμος πια σπέβδει σε εκείνο το σημείο που υπάρχουν οι δυνάμεις των ΜΑΤ. Το Βικέλης αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί, μήπως και καταφέρει η αστυνομική δύναμη που βρίσκεται σε εκείνο το χώρο να περιορίσει αυτά τα επεισόδια. Μήνες διακοπής στο δεύτερο ημίχρονο, στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου, από τον Μάλαμα Τεβεγγέλη, όταν αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτά που συνέβησαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ σε θέσεις μάχης και φωτιές στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Δυστυχώς όλες αυτές οι συσκέψεις που κατά καιρούς γίνονται σε όλους τους χώρους για το ότι δεν έχουν κανένα απολύτως επεισόδια, κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Τώρα βλέπετε εδώ σκηνές βίας, παρακολουθούμε με διάφορους αλήτες εκεί να παίρνουν καθίσματα και να τα πετούν στις αστυνομικές δυνάμεις που προσπαθούν να επιβάλλουν την τάξη, και πολλές φωτιές στον χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Μεταξύ το παιχνίδι που συνεχίζεται, Αποστολάκης μια μπαλιά, δώσει η αριθμητική υπεροχή πια του Ολυμπιακού, τέτοια που δεν επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να εκτίσει οποιοδήποτε βλέψει το παιχνίδι. Εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να μην επεκταθούν ασφαλώς τα θλιβερά γεγονότα που βλέπουμε στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Να ακούσουμε τον Νίκο Γαβαλά. Νίκο. Μανώλη. Σ' ακούμε. Πώς περάσανε τόσα αντικείμενα μέσα στο γήπεδο? Διοικητής του Σταδίου. Δεν θέλει να μιλήσει. Και ποιος να μιλήσει τώρα και τι να πει όταν έχουν γίνει όσα έχουν γίνει από τις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Εδώ οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ένα βήμα πριν από την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, και δύο και τρεις δημιουργίες των ΜΑΤ πίσω από την εστία του Τοχούρογλου να προσπαθήσουν να αποτρέψουν αυτό το πολύ πιθανό ενδεχόμενο, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπουμε εκεί σε θέσεις μάχης, στις ειδικές δυνάμεις μπροστά στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ αυτή η φωτιά στην εξέδρα παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στο πάνω διάζωμα του Ολυμπιακού Σταδίου. Τέτοιες ώρες βεβαίως το πιο δύσκολο πράγμα να βρει κανείς. Είναι υπεύθυνος για τα όσα θλιβερά, επαναλαμβάνω, εξελίσσονται από τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και έχουν μετατρέψει το στολίδι του αθλητισμού σε αυτό το απέραντο χάος. Ο αγωνιστικός χώρος που έχει μετατραπεί σε πολεμικό πεδίο. Τα πολεμοφόδια που έφεραν μαζί τους όλοι αυτοί οι οπαδοί των ομάδων τους. Το 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που ξαναμπαίνει στο παιχνίδι με αυτό το γκολ του Βαζέκα. 11 λεπτά πριν από το τέλος, το 79.
Μεταξύ στα χέρια μου και η εκαθάριση του αγώνα, τα εστήρια δηλαδή που κόπηκαν και είναι 35.496. Τόσα εστήρια, τόσοι φίλοι αυτοί ήταν σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο για να δουν το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο το γκολ που δεν στάθηκε ικανό να αποτρέψει πάντως όλα αυτά τα επεισόδια που γίνονται στον αγωνιστικό χώρο, να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μελέκογλου. Η κατάσταση εδώ σε αυτή την πλευρά του γηπέδου του σταδίου είναι ανεξέλεκτη. Είναι δίπλα μας ο κύριος Χατζημανόλης. Κύριε Χατζημανόλη, κάποια σχόλιο για αυτά που γίνονται? Τι να σου πω, κύριε Μελέκογλου, είναι απερίγραπτο. Αχαρακτήριστες ενέργειες, αχαρακτήριστες πράξεις. Μου είναι αδιανόητο, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παρεμβαίνει η αστυνομία. Ο κύριος Σέρας δεν μου λέει τίποτα, τον ακούτε, του μιλάω, δεν καταλαβαίνει. Υπάρχει μια... Κάτε εσείς κάποια μέτρα. Άφησε να εξελιχθεί το παιχνίδι. Αυτό το... τα δύο χέρια του Μπασινά στο σούτ του Αλεξανδρή. Μπασινάς. Να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μελέκογλου. Ναι, Μανώλη, η πυροσβεστική επιτέλους κατάτρεάτρο της πυροσβεστικής, συγγνώμη, και ανέβηκαν στο πάνω διάζωμα όπου φλέγονται τα καθίσματα. Πέρασαν μέσα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Θα αρχίσει τώρα τον κύριο Κοτσιόρη. Κύριε Κοτσιόρη, δύο λόγια για την προσπάθεια της πυροσβεστικής. Τι βλέπετε, τι ακριβώς γίνεται? Η πυροσβεστική υπηρεσία αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με την αστυνομία κάνει επέμβαση στις κερκίδες οι οποίες έχουν πάρει φωτιά. Σε λίγο θα έχει σβήσει αυτή η φωτιά. Δεν φοβάστε μήπως επεκταθούν τα επεισόδια και βέβαια και έχουμε και περισσότερες πυρκαγιές? Υπάρχει αυτή τη στιγμή καλή συνεργασία με την αστυνομία και πιστεύω οποιοδήποτε επεισόδιο που παρουσιάζεται θα αντιμετωπίζεται έγκαιρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως σημερινή δεν ήταν έγκαιρη η επέμβαση σήμερα και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Η επέμβαση έγινε αμέσως μόλις οι αστυνομικοί κάλυψαν τους πυροσβέστες, όπως βλέπετε. Αμέσως έγινε επέμβαση στους πυροσβέστες. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπήρχε μια συνεννοησία ανάμεσα στις δυνάμεις υπεύθυνες. Ο λόγος στον Νίκο Καβαλά. Πριν από λίγο έγιναν κάποιες διαβουλεύσεις ανάμεσα σε οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι δυνάμεις στο ΜΑΤ. Δόθηκαν αμοιβές εξηγήσεις, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, και κάποιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού υποσχέθηκαν ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια στα επεισόδια. Μεταξύ ένα τραυματίας μεταφέρεται. Ένας αστυνομικός από τις μονάδες των ΜΑΤ που βρίσκονται στο Ολυμπιακό Στάδιο τραυματίστηκε σε αυτή τη μάχη με τους οπαδούς των δύο ομάδων. Μεταφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου με το φορείο. Πάση που ξεκίνησε την κεφαλιά του Γεωργάκου εκεί. Και τώρα είναι η λήξη του αγώνα, του ντέρμπι από το Μάλα Ματεβεκέλη. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 3-1 τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής. Να, ντέρμπι επεισοδιακό. Τόσο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όσο και έξω από αυτόν. Ναι, ο Χρήστο Βαζέχα καταρχήν χαιρέτησε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και έφυγε, ενώ δύο κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν πάει. Ο Λιμπερόπουλος και ο Πασινάς και πέταξαν τις φανέλες στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Πώς το εξηγείς το γεγονός ότι χαλαρώσατε μετά τις αποβολές των παίκτων του Παναθηναϊκού? Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό. Θα καθίσουμε να σκεφτούμε τι γίνεται και μετά βλέπουμε. Θα ήθελα δύο λόγια για όσα πλευρά έγιναν σήμερα. Υπάρχει κόσμο, δεν είναι. Στο μεταξύ το ντέρμπι μπορεί να έχει τελειώσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά έξω από αυτόν πρέπει να συνεχίζεται. Εδώ το τελικό σκορ. Ο που νίξε το Παναθηναϊκό 3-1 με τα γκολ του Ίβιτς το 4, του Τζόρντεβιτς το 71 και πάλι του Ίβιτς τις καθυστερήσεις. Δεύτερο γκολ για τον Ίβιτς το αποψινό παιχνίδι. Ενδέκατο στο πρωτάθλημα με αυτά τα δύο Ίβιτς τρικεφάλι στο σκορ. Ενώ βλέπουμε εικόνες από συλλήψεις οπαδών του Παναθηναϊκού, από άντρες των ΜΑΤ και πάρα πολλούς οπαδούς του Παναθηναϊκού έτοιμους και αυτούς, έτοιμους έχουν ήδη εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο και αυτά σπασμένα καθίσματα. Αυτά τα σπασμένα καθίσματα τα εξφενδονίζουν στις δυνάμεις των ειδικών δυνάμεων. Το ντέρμπι τέλειωσε, αλλά τώρα συνεχίζεται με όλα αυτά τα θλιβερά γεγονότα που συμβαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Η αστυνομία δεν επεμβαίνει, και όσο δεν επεμβαίνει τόσο πιο πολύ ο παδί του Παναθηναϊκού μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, και όταν αποφασίζει να γίνει αυτό, βλέπετε ποια είναι η αντίδραση των οπαδών του Παναθηναϊκού που τρέχουν να καλυφθούν σε όλα αυτά τα επεισόδια που ξεκίνησαν, επαναλαμβάνω, από τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και που δυστυχώς συνεχίζουν να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας, για κάποιες συλλήψεις όποιον βρουν οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων, τον μεταφέρουν για να συλληφθεί και να ακολουθεί η διαδικασία, η γνωστή διαδικασία που όλοι γνωρίζουμε.
το ντέρμπι που έχει ολοκληρωθεί εδώ και 5 περίπου λεπτά και είναι που απομένει πια στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι ότι απέμεινε δηλαδή να εκαθαριστεί κάπως ο χώρος εκεί με τους οπαδούς Παναθηναϊκού που έχουν μείνει στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου και συνεχίζουν αυτή την διαμάχη με τους άνδρες των ΜΑΤ. Εδώ μία ακόμη σύλληψη από την αστυνομία. Όλα αυτά που επαναλαμβάνω γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω το ποδόσφαιρο. Την απορία άξιο πώς όλος αυτός ο κόσμος βρήκε τα βεγγαλικά, τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τα πέρασε. Πώς το βρήκε, αλλά πώς τα πέρασε μέσα στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, όταν γι' αυτό το ντέρμπι έγιναν τόσες και τόσες συσκέψεις, έτσι ώστε να προληφθούν επεισόδια του τύπου που είχαμε στη Νεάπολη την περασμένη εβδομάδα στο παιχνίδι του Νικού με τον Ολυμπιακό, αλλά και σε αυτό το κήπεδο, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο μάτς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Προοδευτική. Θα διακόψουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το ντέρμπι έχει τελειώσει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός είναι 3-1. Παναθηναϊκός που από το 60 έμεινε με 8 παίχτες στο άξι να μένει, μάλλον άξι να χάνει τους παίχτες του. Με δεύτερη κίτρινη κάρτα έφυγε ο Γεωργιάδης. Αρχικά έφυγε ο Γκούμας, στη συνέχεια έφυγε ο Γεωργιάδης. Και με κόκκινη κάρτα ο Μιλόγεβιτς που ως τελευταίος παίχτης ανέτρεψε τον Καραπιάλη. Παναθηναϊκός έμεινε με 8. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 με τον Τζόρτζεβιτς και παρότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με παίχτες λιγότερους, τρεις κατάφερε να μειώσει με τον Βαζέκα στο 79. Στη συνέχεια ο Ήλιος διαμόρφωσε αυτό το τελικό 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το Ολυμπιακό Στάδιο που για άλλη μια φορά δυστυχώς εξελίχθηκαν θλιβερά επεισόδια από την αρχή του, λίγο μάλλον πριν από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, όταν οι οπαδοί των δύο ομάδων αντάλλαξαν κάποιες φωτοβολίδες, κάποια βεγγαλικά. Τα επεισόδια πήραν έκταση καθώς αρκετοί από αυτούς μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επενέβησαν, οι ποδοσφαιριστές ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα. Με αποτέλεσμα να παρουσιάζει το Ολυμπιακό Στάδιο αυτή την εικόνα του χάους και της καταστροφής που μπορείτε να διακρίνετε με τον καλύτερο τρόπο στις οθόνες σας. Οι άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονται εκεί μπροστά από τους οπαδούς Παναθηναϊκού, που είναι και οι μόνοι που έχουν απομείνει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κάπως έχει ηρεμήσει τώρα η κατάσταση, αφού βεβαίως επενέβησαν, έγιναν ορισμένες συλλήψεις. Να ακούσουμε τον Νίκο Γαβαλά. Έχουμε πλησιάσει αρκετούς εκ των υπευθύνων αστυνομικών δυνάμεων, όπως τον διοικητή τους, αλλά κανείς δεν θέλει να πει το παραμικρό και να μας δώσει κάποια εξήγηση για το πώς ξεκίνησε αυτά τα επεισόδια, αφού είχαν ληφθεί δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Πανώλη. Μάλιστα, αυτά από τον Νίκο Γαβαλά, που είναι εκεί στον αγωνιστικό χώρο κοντά στους άνδρες των ειδικών δυνάμεων, και εδώ Παναθηναϊκού που ούτως ή άλλως θα έμεναν βάσει του σχεδίου που είχε προβλεφθεί σε αυτή την σύσκεψη που είχε γίνει με τις δύο ομάδες και την αστυνομία, για να φύγουν τελευταίοι από το Ολυμπιακό Στάδιο, να αποχωρήσουν δηλαδή μετά από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Καθώς οι άνδρες των ΜΑΤ αρχίζουν σιγά σιγά και οπισθοχωρούν το Ολυμπιακό Στάδιο, που, στο Ολυμπιακό Στάδιο μάλλον που καίγονται κάποια καθίσματα ακόμη από αυτά τα επεισόδια που προκλήθηκαν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, από την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου μέχρι το τέλος. Αυτό το 3-1 στο ντέρμπι, όχι μόνο αγωνιστικό αλλά και έξω αγωνιστικό, το ντέρμπι των επεισοδίων δηλαδή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επεισοδίων ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου που προκάλεσαν αυτή την εικόνα της καταστροφής που παρακολουθούμε στις οθόνες μας. Ορισμένοι ακόμη δεν έχουν ησυχάσει και καίνε καθίσματα ή τα απαιτούν στους άνδρες των ΜΑΤ. Αυτό έγινε στο 14, στο 15 ο Γεωργιάδης είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει χωρίς όμως να τα καταφέρει. Με αποτέλεσμα να γίνει αυτό το, να παραμείνει μάλλον αυτό το 1-0 σε εκείνο το σημείο. Ακούμε τον Νίκο Γαβαλά. Θα καλέσετε εμένα γιατί είμαι εκπρόσωπος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Μελλήνων. Και καλώ τον κύριο Κυριαζίδη και τον κύριο Μακρύ να παραιτηθούν. Τους καλώ σε εκδασυνέρους και να παραιτηθούν μπροστά στους δημοσιογράφους. Δυστυχώς απεδείχθη. Ποιος φταίει. Άψογε 100%. Καταρχήν να μας πει την ιδιότητά σας. Είμαι γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, Φιλιόπουλος λέγομαι. Όπως είδατε από την αρχή τα επεισόδια δημιουργήθηκαν από μια ομάδα του Fans Club, του Gizzy Club, οι οποίοι από ό,τι γνωρίζουμε, από ό,τι μας είπαν οι εκπρόσωποι του κόμματος
και κάποιοι. Αυτοί πάντα τους δημιουργούν το πρόβλημα. Είδατε τη στάση της αστυνομίας ποια ήταν. Μέχρι αναγκαστήκαμε να κάνουμε πάρα πολλές φορές πίσω. Δυστυχώς όμως οι κύριοι αυτοί ορισμένοι έρχονται εδώ όχι για να δουν τον αγώνα, να κάνουν αυτά που βλέπετε. Δυστυχώς εμείς προσπαθήσαμε στην βουλία μας να έρθουμε σε μια συμφιλίωση, να μην γίνονται αυτά τα έκτροπα που γίνονται, όλες αυτές οι καταστροφές, οι τραυματισμοί που είχαμε, ένθεν και ένθεν. Από εκεί και πέρα όμως δυστυχώς δεν ξέρω τι φταίει. Είχατε μια συνάντηση Λίαν προσφάτως, προδιημέρου με τους οπαδούς εχθές. Σήμερα όλους αυτούς εκεί τους φέραμε συνοδεία από τη ΒΕΙΚΟΥ και Γαλατσίου. Δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα, κανένα, μας είπαν ευχαριστώ, ήτανε άψογοι. Από εκεί και πέρα, εδώ είδατε μόνοι σας τι έγινε. Άρα μήπως οι ευθύνες μοιράζονται εδώ μέσα στο γήπεδο, μέσα στην εξέδρα. Όταν εδώ μοιράζεται, τι εννοείται? Οι οπαδοί, οι συγκεκριμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού κατηγορούν και την αστυνομία. Εσείς είδατε. Εσάς ρωτάω. Συγγνώμη, εσείς είστε δημοσιογράφοι, μισό λεπτό. Είσαστε δημοσιογράφοι, είδατε τα γεγονότα, είδατε η αστυνομία, η στάση της ποια ήταν μέχρι να λύσει το παιχνίδι. Μπορείτε. Να μου βάλετε λόγια τα οποία δεν είναι σωστά. Είδατε τη στάση της αστυνομίας, έχετε το βίντεο, μπορείτε να το δείξετε αύριο, να το δουν όλοι και από εκεί και πέρα ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Μπορείτε όμως να μας εξηγήσετε πώς περάσανε τόσες φωτοβολίδες και άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο? Θα σου πω το εξής, εμείς φέραμε 7.000 κόσμο. Ποιος είναι αυτός που θα καθίσει την πόρτα να ελέγξει 7.000 κόσμο, κύριε μου? Πέστε μου. Δηλαδή αδυνατή αστυνομία. Μα όταν μπαίνει 7.000 κόσμο να μπει στο γήπεδο, μπορεί να τον ελέξει, θα πρέπει να καθίσουν έξω μέχρι τις 10 το βράδυ. Ή δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Σήμερα το πρόβλημα το είχαμε και με τον ΙΣΑΠ. Δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιστορία, θα ερχόντουσαν κάποιοι με το τρένο και δεν θα γινόταν όλο αυτό το κομπούζιο που έγινε εδώ. Πριν είπατε κάτι, γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί που ξεκίνησαν τα επεισόδια? Κοιτάξτε, εγώ βλέπω την κερκίδα απέναντι που γράφουν τις ταμπέλες τους και από κάτω κάθονται αυτοί που είναι. Και είδατε ποιοι ήταν απέναντι. Ήταν του Γκίζη και οι συγκεκριμένοι είναι τους. Εντάξει, οι οποίοι από ό,τι γνωρίζουμε δημιουργούν πάντα τα επεισόδια. Εγώ από αυτή την πλευρά από εδώ δεν είδα κανένα να δημιουργήσει κανένα επεισόδιο. Μπορεί να μην είναι το συγκεκριμένο σύνδεσμο, απλά να είναι κρεμασμένα τα πάνω, γι' αυτό το ρωτάω. Κοιτάξτε, συνήθως αυτοί που έχουν τα πάνω είναι και οι σύνδεσμοι που ανήκουν. Δεν βάζω εγώ το πάνω εκεί και να πάω να καθίσω. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν είναι αυτή η κόντρα συγκεκριμένα των οπαδών του Παναθηναϊκού με την αστυνομία φέτος? Πώς την εξηγείτε εσείς, τι γίνεται? Σήμερα ήταν με την αστυνομία η κόντρα. Σήμερα ήταν με την αστυνομία. Που γινόταν απέναντι. Αλλαγή καταρχήν πυροσβολισμών, εισαγωγικά, αν το θέλετε, με τους... Η αστυνομία ήτανε η στάση της, ήταν αρνητική. Δεν έκανε κανένα επεισόδιο. Στα επεισόδια καταρχήν. Δεν ξέρεις που γινότανε. Ναι, αρνητική στα επεισόδια καταρχήν. Ήταν αρνητική. Προκάλεσε πουθενά? Στο τέλος εδώ που έγινε, που έλεξε το παιχνίδι, προκάλεσε η αστυνομία που μπήκαν αυτοί οι κύριοι μέσα και έπεσαν. Πού προκάλεσε η αστυνομία σήμερα? Από τη στιγμή που η αστυνομία αδυνατεί να ελέγξει τον κόσμο, τι βάζει μέσα στο γήπεδο. Λέξτε. Είπατε πριν ότι αδυνατή να ελέγξει τι βάζει. Ναι. Όχι ότι αδυνατή να τους ελέγξει, δηλαδή γιατί δεν έχει τη δύναμη. Αδυνατή γιατί, αν θα καθίσει στην πόρτα να ελέγχει η αστυνομία τους 7.000 κόσμο που ήρθαν, θα πρέπει να ελέγχουμε μέχρι αύριο το πρωί. Αν θέλουμε δηλαδή να είμαστε σωστοί. Δηλαδή η λύση ποια είναι? Κοιτάξτε, τη λύση ας τη βρουν οι άλλοι. Ας τη βρουν οι πιο πάνω τη λύση. Ποιοι είναι οι άλλοι? Οι υπεύθυνοι που τους αγώνες και το στάδιο. Αυτοί ας βρουν τις λύσεις. Εμείς τις λύσεις προτείναμε. Και δυστυχώς... Συγκεκριμένη λύση για την εισβολή αυτή και μάλλον για τον έλεγχο των φιλάθρων ποια είναι, διότι... Εμείς σαν σωματείο προτείνουμε. Προτείνουμε το εξής. Πρώτον, δεν ξέρω πότε θα αρχίσει, πρέπει να εφαρμοστεί αυτό που εφαρμόζεται και στο μπάσκετ. Θα πρέπει... Μόνο η γηπεδούχος ομάδα. Χωρίς φιλάθρους. Όπως είναι στο μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο θα οδηγηθεί πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Αλλά... Δηλαδή τώρα πού οδηγείται το ποδόσφαιρο? Πού οδηγείται το ποδόσφαιρο? Σκέφτεστε να κάνετε κάποια σύμπραξη, κάποια συζήτηση με τους οπαδούς των ομάδων ή του Παναθηναϊκού? Θα συνεχίσουμε με όλους τους συνδέσμους και με τους προέδρους των ΠΑΕ. Το επόμενο βήμα σας ποιο θα είναι, ο συνδικαλιστής αστυνομικός? Το επόμενο βήμα θα είναι συνάντηση με όλους τους εκπροσώπους και στη συνέχεια με τους προέδρους. Δεν ξέρω, αλλά η δική μου απορία λύθηκε όσον αφορά στο βαθμό που μπήκαν όλα αυτά τα καπνογόνα και τα βεγγαλικά μες στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, καθώς ακούσαμε προηγουμένως ότι δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν οι 7.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού, αλλά φανταζόμαι και οι άλλοι του Ολυμπιακού που ήρθαν οργανωμένα στο Ολυμπιακό Στάδιο με αποτέλεσμα να μπουν όπως στις εκθέσεις του Ολυμπιακού Σταδίου με ό,τι είχαν και δεν είχαν στην κατοχή τους και βεβαίως να πετάξουν αυτές τις φωτοβολίδες, τα βεγγαλικά και τα καπνογόνα στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Από εκεί ξεκίνησαν όλα τα επεισόδια και εξελίχθηκαν σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί εδώ και αρκετή ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ήρεμη αλλά βεβαίως. Η ολοκληρωτική διάλυση θα μπορούσαμε να πούμε τόσο στα καθίσματα του Ολυμπιακού Σταδίου όσο και στους γύρω χώρους
καθώς τώρα βλέπουμε και μια εικόνα από ένα πυροσβεστικό όχημα που εισέρχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο για να σβήσει κάποιες εστίες από φωτιά σε δύο σημεία που υπάρχουν εκεί στις εκθέσεις που κάθονταν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Φαντάζομαι ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, γιατί κανείς ποτέ δεν ξέρει που μπορεί να ολοκληρώσει, μπορεί να καταλήξει μάλλον αυτή η προσπάθεια των αστυνομικών με το νερό. Το έχουμε δει επανειλημμένες φορές και στο παρελθόν, κάποιοι εξαγριώνονται από το νερό. Αλλά βέβαια η διάθεση της πυροσβεστικής δεν είναι αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά να σβήσει αυτές τις εστίες, τις δύο επαναλαμβάνω, που βρίσκονται σε κάποια καθίσματα στο Ολυμπιακό Στάδιο και να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει αυτές τις στιγμές. Η κατάσταση που έχει εξομαλυνθεί σε σχέση με αυτά που είχαμε από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, τα πολύ σοβαρά επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όσο και έξω από αυτόν, στις εξέδρες δηλαδή του Ολυμπιακού Σταδίου, έγιναν και ένας μεγάλος αριθμός συλλήψεων από τους άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονταν εκεί. Και βεβαίως είχαμε και αρκετούς τραυματισμούς. Είδαμε πολύ κόσμο να μεταφέρεται με φορείο, ακόμη και άνδρες των ΜΑΤ. Η πυροσβεστική παραμένει εκεί, στη μεσαία γραμμή, στο ύψος μάλλον της μεσαίας γραμμής του γηπέδου, καθώς περιμένει να αφήγουν αυτοί οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που βρίσκονται εκεί μπροστά στη φωτιά, για να μην τους εξαγριώσει πετώντας το νερό. Γι' αυτό το λόγο και βλέπετε εδώ αυτό το κατατοπιστικό πλάνο. Το πυροσβεστικό όχημα είναι σε κατάσταση αναμονής, έτσι ώστε να απομακρυνθούν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, που επαναλαμβάνω έχουν μείνει στο γήπεδο, όχι για κανένα λόγο, αλλά γιατί έτσι προβλέπει, το σχέδιο της αστυνομίας, να αποχωρήσουν δηλαδή τελευταίοι από το Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι κάποιες διαβουλεύσεις ανάμεσα στους επικεφαλής των ΜΑΤ για να καθαριστεί ο χώρος και να είναι εύκολη η κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς σε δύο σημεία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πρώτο είναι εκεί που πηγαίνει τώρα το πυροσβεστικό, για να μην πάρει έκταση τη φωτιά. Και αυτή είναι μια εικόνα, εγώ προσωπικά δεν έχω καμία διάθεση να τη σχολιάσω, μια εικόνα που μιλάει από μόνη της. Ορισμένα από τα καθίσματα, πολλά πάρα πολλά από τα καθίσματα του Ολυμπιακού Σταδίου που χρησιμοποιήθηκαν ως πολεμοφόδια σε αυτή τη μάχη των οπαδών με τις δυνάμεις της αστυνομίας σε ολόκληρο, επαναλαμβάνω, το δεύτερο ημίχρονο.